Τούρκοι επιχειρηματίες βρέθηκαν σήμερα στις εγκαταστάσεις της DTS Digital Tracking Systems και συζήτησαν τις δυνατότητες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων και στην Τουρκία. Επίσης, άλλη μια ομάδα Γερμανών συζήτησε με τους ανθρώπους εταιρείας για το φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης. Εκτός όμως από τους ξένες επισκέπτες, στην μονάδα επισκέφθηκαν και μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, οι οποίοι έμαθαν χρήσιμα πράγματα για τα φωτοβολταϊκά. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα σε διαπραγματεύσεις μια τουρκική αντιπροσωπεία, οι οποίοι βρίσκονται εδώ ώστε να πάρουν όλες τις δυνατότητες που χρειάζονται και αυτοί να αναπτυχθούν στο θέμα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και γενικότερα της πράσινης ενέργειας. Αυτό που ήρθατε και παρατηρήσατε αυτήν την ώρα είναι ότι παράλληλα οι δραστηριότητες οι δικές μας εδώ έχουν να κάνουν με καθαρά ερευνητικό κομμάτι παραγωγής συστημάτων. Είναι το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της DTS Tracking Systems. Σαφώς είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, την οποία την αναπτύσσουμε παράλληλα και μπαίνουμε στην παγκόσμια αγορά. Είναι γνωστό και πώς ξεκινήσαμε και πώς το αναπτύσσουμε αυτό. Πρόκειται για μια ευρεσιτεχνία, για έναν σχεδιασμό που έγινε από μένα πριν από 4 χρόνια σε ένα σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Αυτό το σύστημα πλέον έγινε παγκόσμια πατέντα και πάνω σε αυτό έρχονται τώρα άλλες εταιρείες και επενδυτές από άλλα κράτη και ζητάνε να πάρουν την συγκεκριμένη τεχνολογία και να την πάνε στη χώρα τους. Κλείσαμε μια συμφωνία με την τουρκική αντιπροσωπεία ώστε να ιδρυθεί η DTS Τουρκίας, μια εταιρεία η οποία και αυτή θα κάνει αντίστοιχα κινήσεις όπως και αυτή εδώ. Θα στήσουμε φωτοβολταϊκά πάρκα, θα επεκταθούμε σε εκείνες τις αγορές. Βέβαια, έχει πολύ δρόμο αυτό. Σήμερα είναι η δεύτερη συνάντηση που έγινε εδώ. Παράλληλα, είδατε ότι οι πόρτες και οι πύλες μας γενικότερα είναι ανοιχτές ακόμη και στα μικρά παιδιά, κυρίως στη νεολαία, στα σχολεία. Ήρθαν αυτή τη στιγμή από σχολεία του Ναυπλίου και του Άργους να δουν πώς παράγεται ένα σύστημα. Φιλοξενούμε λοιπόν και τους Τούρκους αλλά και τους Γερμανούς που έχουμε το επόμενο meeting. Οι Γερμανοί, αυτοί οι οποίοι θα δείτε λίγο μετά, λίγο αργότερα, αν είστε εδώ, είναι η δεύτερη συνάντηση και έχει να κάνει με το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει και εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη. Έχει να κάνει με το εργοστάσιο παραγωγής συστημάτων ενέργειας, το οποίο θα γίνει στην Κοζάνη, και για το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο 200 ΜΒ, το οποίο και αυτό φωτοβολταϊκό πάρκο θα δημιουργηθεί σύμφωνα με την κυβέρνηση σε εκείνη την περιοχή. Θέλω να πω ότι εμείς και συμβουλευτικά αλλά και με στόχο να βάλουμε τα δικά μας συστήματα, να προωθήσουμε τα δικά μας συστήματα, δεν πάμε μόνοι μας απλά να πουλήσουμε και να πούμε ότι εμάς τα συστήματά μας αυτά είναι τα καλύτερα. Πάμε μαζί με αυτούς που είναι δυνατοί παίκτες στην παγκόσμια αγορά, προσεγγίζουμε σε βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε και αφού η τεχνολογία μας το επιτρέπει και αυτοί μας έχουν ήδη πιστοποιήσει και πάμε μαζί. Η ουσία που βγαίνει είναι ότι υπάρχει στην περιοχή Αργολίδας ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Βεβαίως παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες που δημιουργούμε, κατασκευάζουμε φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικότερα ασχολούμαστε με την ενέργεια. Συμβουλεύουμε όμως κυρίως ανθρώπους, είτε αγρότες, είτε απλούς πολίτες για μια μικρή στέγη, είτε για ένα σχολείο ή οποιοδήποτε θέλει να αποκτήσει γνώση για την πράσινη ενέργεια, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο νομίζω. Από ποιο σχολείο είσαι? Από το πρώτο δημοτικό σχολείο Ναυπλίου. Ήρθατε εδώ σήμερα, για πες μου τι είδατε. Και... Είδαμε για τα φωτοβολταϊκά συστήματα και ότι εξοικονομούν ενέργεια για το περιβάλλον. Επίσης μας είπε ο κύριος ότι αυτά τα συστήματα θα βοηθήσουν στο μέλλον πολύ. Όταν χρησιμοποιούμε τα φωτοβολταϊκά, έχουμε περισσότερη ενέργεια. Μάθαμε πολλά πράγματα, κάνουμε ερωτήσεις, μάθαμε ότι προστατεύει το περιβάλλον και ότι θα έχουμε πολλά μηχανήματα αυτά στο σπίτι μας, ώστε να αντικαταστήσει, ώστε να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν γνώριζαμε ότι υπάρχει τόση μεγάλη μονάδα εδώ στο Ναύπλιο. Μάθαμε πολλά πράγματα, μας άρεσε. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτό το πράγμα και το ευχαριστηθήκαμε.